Οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών μετατόπισαν το ενδιαφέρον των πολιτών για την προμήθεια του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή διαμορφώνεται στο 1,050 το λίτρο, κατά 11% φθηνότερη σε σύγκριση με την αντίστοιχη τιμή του Οκτωβρίου του 2018. Είναι μια εύλογη τιμή για μια μέση παραγγελία που πιθανό να υπάρχει, αν και μέχρι στιγμής οι παραγγελίες είναι μηδενικές. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον από τον κόσμο για να αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης, λόγω του ότι βοηθάει ο καιρός, ο οποίος είναι πολύ καλός. Θέμα χρόνου είναι η έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης. Στις αλλαγές που σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών περιλαμβάνεται η αύξηση του ύψους της επιδότησης από 16 λεπτά το λίτρο για την περσινή σεζόν στα επίπεδα των 18 έως 20 λεπτών. Αυτή τη στιγμή έχει πρημοδοτηθεί πάρα πολύ το φυσικό αέριο, το οποίο βλέπουμε ότι όπου πάει κυριαρχεί σαν μέσο θέρμανσης. Έχει πρημοδοτηθεί από όλες τις κυβερνήσεις. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του είναι πολύ χαμηλός. Δεν μπορεί να το συναγωνιστεί αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης και γι' αυτό έχουν αλλάξει οι τρόποι με τους οποίους θερμαίνονται πλέον τα νοικοκυριά. Ένα άλλο μέτρο του Υπουργείου αφορά στην ενίσχυση των νοικοκυριών που κατοικούν στις περιοχές της πρώτης ζώνης και τα οποία έχουν τις μεγαλύτερες δαπάνες για θέρμανση. Στις ζώνες αυτές περιλαμβάνονται οι νομοί των συνόρων της Μακεδονίας. Αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν για το πετρέλαιο θέρμανση για την επιδότηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Περιμένουμε να δούμε από εκεί και πέρα και άλλες ενέργειες. Εμείς θα επιμείνουμε στο πάγιο αίτημα που είχαμε ότι πρέπει οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης των καυσίμων να μειωθούν. Είναι πάρα πολύ ψηλοί. Αυτό οδηγεί οι τελικές τιμές των προϊόντων να είναι από τις υψηλότερες στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να αγοράσει καύσιμα. Στο μεταξύ, αντιδράσεις προκαλεί η δήλωση Τσακαλώτου, σύμφωνα με την οποία το ακριβό πετρέλαιο θέρμανσης είναι καλό για το περιβάλλον. Θεωρώ ότι, είπα και σε άλλη λίγο, ότι τη θεωρώ επιεικώς αστεία. Με τη λογική αυτή θα πρέπει να ανεβάσει το πετρέλαιο, θα έπρεπε να έχει ανεβάσει το πετρέλαιο θέρμανσης στα 2 με 3 ευρώ το λίτρο, ώστε να μην υπάρχει καθόλου ενδιαφέρον για αγορά. Θα έσωνε τον πλανήτη, αλλά θέλω να πω και κάτι το οποίο το είπα και προηγουμένως και συγχωρέστε με, δεν είναι λαϊκισμός. Δεν μπόρεσε να σώσει όμως ζωές ανθρώπων που κάηκαν από τα μαγκάλια. Και δυστυχώς για μένα οι ζωές των ανθρώπων έχουν πολύ μεγαλύτερη σημασία από οτιδήποτε άλλο.